Hey, γεια σα, φίλε και φίλοι. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε πω είμαι σαν ρούκλα. Πάρε και το βελάκι σου γιατί άκουσα ένα παράπονο. Κάπου κάτι έγινε. <Κι> λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για το πώ να αυξήσει την τεστοστερόνη σου με φυσικό τρόπο. 7 τρόποι για να μπουστάρει την τεστο σου και να τη φέρει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα και ίσω να την πετάξει και λίγο προ τα πάνω εάν έχει χαμηλή τεστο. Τώρα, αν μου πει εγώ χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Uh, Πώ θα επηρεάσει τη ζωή μου τώρα η χαμηλή τέστο. Α, θα σου πω λίγο τι παρενέργειε που μπορεί να έχει κάποιο που έχει χαμηλή τέστο, έτσι για να σε φρικάρω λίγο και να καταλάβει γιατί πρέπει να προσέχει. Ξεκινάμε με το νούμερο 1. Στιτικέ δυσλειτουργίε. Θε να συνεχίσω, χρειάζεται, δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε με του τρόπου. <laughs> <laughs> τέλο πάντων, έχουμε απώλεια μαλλιών, προβλήματα ύπνου, δυσκολία στο να βάζει μυκή μάζα και να χάνει λίπο, νευράκια, σαν να έχει αδιαθετήσει τέλο πάντων. Uh, όλα αυτά είναι συμπτώματα τη χαμηλή Τέστο. Και πριν ξεκινήσω με τους 7 τρόπους θα σου πω ότι έχει link κάτω στην περιγραφή για τρει μύθους σχετικά με το τι σου ρίχνει την τέστο που δεν ισχύει. Οπότε εάν θες να κατεβάσεις ένα μικρό αρχιά και ένα μικρό σκονάκι για τους μύθους οι οποίοι υποτίθεται σου ρίχνουν την τέστο αλλά δεν ισχύουν ε, πάτα το link κάτω στην περιγραφή για να το κατεβάσεις για να μην σπαταλάς το χρόνο σου και κάνεις πράγματα που δεν χρειάζονται. Επίσης για το coaching πάλι link στην περιγραφή Προσπαθούν το παρόν οι θα ανοίξουν σε καμιά εβδομάδα ή δύο θα το τώρα. Τόσο μπαίνει σε λίστα αναμονής περιμένεις και όταν έρθει η σειρά σου θα σου στείλω ένα mail, θα σου πω τοκ, 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 ψήνεις. Οπότε λοιπόν, ξεκινάμε το νούμερο ένα, μείωση λίπους. Έχει παρατηρηθεί τώρα σε παχύ σαρκά άτομα ότι έχουν χαμηλή, χαμηλή τέστο, πιο χαμηλή και από το φυσιολογικό. Ε, όσο περισσότερο, περισσότερο λίπος έχεις από το φυσιολογικό, όσο πιο ε, περισσότερη απόκληση έχει, τόσο πιο χαμηλά θα πέφτει η τέστο σου. Θε να είσαι στο ιδανικό σημείο όσον αφορά το ποσοστό λίπου και αυτό είναι 10 με 15%. Τώρα προσοχή, ακόμη πιο κάτω από το 10% δεν είναι και ότι καλύτερο. Ε, ειδικά πολύ πολύ χαμηλοί μονοψήφοι αριθμοί έτσι λειτουργούν πολύ αρνητικά στη δεστορένη μα. Είναι γνωστό ότι όταν κάποιο κατεβαίνει σε αγώνε, μετά περιμένει κανένα τρίμηνο, τετράμινο, πεντάμινο, εξάμηνο, μέχρι να συνέλθει έτσι όλο του, όλη, όλη του όλο, όλος του οργανισμός από αυτό που προκλήθηκε. Νούμερο 2. Αυξημένες περίοδους δίαιτας. Εντάξει, ε, οπότε όσο περισσότερο είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή τρως λιγότερο από όσο κες, τόσο πιο πιθανό είναι να αρχίζει να πέφτει η στερόνι σου. Αυτό δεν είναι ότι θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, μιλάμε για μήνες. Άμα ε, κάνει για πολύ καιρό δίαιτα, είναι αναπόφευκτο να πέσει και ο μεταβολισμό σου και είναι και απόλυτο φυσιολογικό. Το κόλπο είναι έτσι να προσέξει, να μην πέσει άπειρα ο μεταβολισμό. Ένα από τα πράγματα που κάνει ο οργανισμό για να σώσει λίγη ενέργεια και να επιβιώσει λίγο περισσότερο επειδή νομίζει ότι λιμοκτονάει, είναι να ρίξει τη σου. Ε, να σταματήσει να παράγει τόση. Όσοι. Τώρα αν πει ρε Σαρώ, εσύ μου είπες πριν ότι πρέπει να κάνω ε, κόψιμο, να κόψω δηλαδή, για να ανεβάσω την τέστο μου, αλλά τώρα μου λες ότι άμα κόψω θα πέσει η τέστο μου. Ναι, είναι ένα αναγκαίο κακό φίλε μου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ε, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι απλά να δεχτείς το χτύπημα ε, που θα κρατήσει 3, 4, 5, 6 μήνες, που θα πέσει το ποσοστό λίπους, θα πέσει η τέστο και μετά όταν θα είσαι τα ιδανικά σημεία, το διατηρείς αυτό και η τέστο σου φτάνει στο Θεό και θέλει λιγότερη προσπάθεια για να το συντηρείς παρά να φτάσει εκεί. Ένας από τους είναι η Διατροφή και συμπληρώματα. Γενικά, άμα τρω μια ισορροπημένη διατροφή, είσαι κομπλέ. Και όταν λέω ισορροπημένη διατροφή, δεν εννοώ μονοφαγία ή δεν εννοώ. Εντάξει, εννοώ να τρως λίγο απ' όλα. Και το πιο σημαντικό είναι τα υγιή λιπαρά, όπω είναι τα αμύγδαλα, τα καρύδια. Και να αποφεύγει φουλ επεξεργασμένε τροφέ, ε, όπως όπω είναι η ζάχαρη. Ο συμπληρώματα. Θα μπορούσα να κάτσω από τι επόμενε 5 ώρε και να σου πω ένα-ένα τα συμπληρώματα και στο τέλο να κάνουμε μια σώμα 400 ευρώ. Αλλά ασχολούσουμε με τα βασικά. Εντάξει, D3. Περισσότερο από εμά είμαστε. Ελπίζει την D3 3 ακόμα και αν έχουμε ήλιο. Οπότε έχουμε D3, ω3 και ψευδάργυρο. Τώρα, αν μου πει τα τεστ booster σαρώ, τα τεστ booster θα κάνουμε βίντεο άμα, θε, θα κάνουμε βίντεο ξεχωριστό μόνο για τα τεστ booster. Οπότε ε, είναι αυτά τα τρία συμπληρωματάκια, πολύ απλά συμπληρωματάκια, αν δεν θες δεν τα παίρνεις, αν θες αυτό το κάτι μικρό παραπάνω τα παίρνεις και ή πας στο τοπικό σου φαρμακείο και τα ψωνίζεις και σε καρακλέβουνε χωρίς σύκτρο μέχρι αηδίας. ή σου έχω και link και γι' αυτό κάτω στην περιγραφή MyProtein. Ε, Σάρωσε το 35, 35% έκπτωση. Το site, άμα πα από μόνο σου, θα σου δώσει ε, 20, 25, 30, αλλά όχι 35, οπότε έχω εγώ το καλό και στο δίνω. Λοιπόν, επόμενο, ύπνος. Ναι, είχαν γίνει κάποιες μελέτες, δεν θα κάτσω να επεκταθώ, θα τις ποστάρω κάτω στην περιγραφή, άμα σε ψήνει να ρίξει μια ματιά. Όσο λιγότερος είναι ο ύπνος σου, όσο πιο αρρύθμιστος είναι ο ύπνος σου, τόσο χειρότερη είναι η έκρηση της τέστο. Οπότε η συμβουλή είναι ή 6 ώρες ή 8 ώρες ύπνου, τώρα... Το σημαντικό είναι να είναι σταθερός ο ύπνος κάθε μέρα ή 6 ή 8. Ε, όχι, μία μέρα 4, την άλλη 6, την άλλη 8. Ιδανικά 8. Αν δεν μπορεί, δεν έγινε κάτι, δεν τρέχει κάτι, θα πεθάνεις, ε, δεν θα πεθάνει, δεν θα μεταμορφωθεί σε γυναίκα σε ένα βράδυ και μα 6 ώρε. Λοιπόν, επόμενο. Γυμναστική. Η γυμναστική είναι μπουστάρι τι τέστο και βράχη πρόθεσμα και μάκρυ πρόθεσμα. Γενικά, τα άτομα που γυμνάζονται με βάρη έχουν πιο ανεβασμένη τέστο από τα άτομα που δεν γυμνάζονται με βάρη. Άμα κάνει διάδρομο, είναι αρκετό, όχι πρέπει να μπει και να κάνει προπόνηση με αντιστάσει. Ό,τι προπόνηση και να κάνει, πρέπει να δώσει ψυχή. Αυτό που λέω στα μέλη τη ομάδα μου είναι ότι εγώ μπορώ να σου ε, γράψω το πρόγραμμα, μπορώ να σου πω τι θα φας ακριβώ, τι πιά, άσκηση θα κάνει, και τι ώρα θα κοιμηθεί. Αλλά στην προπόνηση, αυτό που δεν μπορώ να ελέγξω με τίποτα είναι το πόση ψυχή θα δώσει. Μπορεί να δώσει το ίδιο πρόγραμμα σε δύο άτομα και ο ένα θα κάνει τρομερά αποτελέσματα και ο άλλο να μην κάνει. Και αυτό είναι η ψυχή. Εντάξει, είναι η ένταση. Πώς η ένταση θα δώσει. Είτε μιλάμε για δύναμη, είτε μιλάμε για υπερτροφία, έτσι, είτε μιλάμε για τάση στο μη, είτε μιλάμε για μέγιστη δύναμη. Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, αυτό που έχει σημασία είναι να το νιώθει εκείνη τη στιγμή να κάνει κάθε επανάληψη να μετράει. Οπότε, όσο περισσότερη ένταση, τόσο περισσότερο ε, θα ωφεληθεί το Όμω, προσοχή, δεν το παρακάνουμε. Μην το φτάσει στα επίπεδα υπερκόπωση. Υπερκόπωση είναι όταν βδομάδα μετά από βδομάδα δεν γίνεσαι καλύτερο, άρα ψυχοχειροτερεύει και αυτό σημαίνει ότι το παρακάνει με στο γυμναστήριο. Ένα τρόπο να το παρακάνει είναι να κάτσει περισσότερη ώρα από όσοι πρέπει μέσα στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο μπαίνει. Μπαμ, σκοπό, στόχο, εκτελεί, φεύγει. Δεν κάθεσαι να ράξει εκεί πέρα. 8 ώρε προπόνηση χεριών Rich Piana. Μία ώρα, μία και τέταρτο, άντε το πολύ μία μισή και έχει φύγει από εκεί. Εάν το παρακάνει, εάν το πα προ υπερκόπωση, έτσι στην υπερκόπωση τι γίνεται, εκρήγνεται μία ορμόνη ή κορτιζόνη. Η κορτιζόνη είναι ο εχθρό τη τεστοστερόνη. Έτσι παίζουν ένα ξύλο, έτσι νικά η κορτιζόνη. Όσο περισσότερο παράγεται η κορτιζόνη, τόσο πιο πολύ πέφτει η τεστοστερόνη. Μια και πάμε κορτιζόνη, πάμε στο νούμερο 7. Άγχο, ωραία. Άγχος. Ε, όσο περισσότερο άγχο έχει, τόσο περισσότερο κορτιζόνη παράγεται. Μεταξύ άλλων πραγμάτων που γίνονται στο σώμα σου και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται όταν αγχώνεσαι είναι ότι χειρότερο για στο τεστοσερόνη σου. Και όχι μόνο για στο τεστοσερόνη σου, αλλά είναι και ένα, άλλο, ένα σωρό άλλα πράγματα που επηρεάζει το άγχο. Και ποια είναι η λύση, σταματά να έχει άγχο. Mm, τέλειο. Δεν το έλεγα νωρίτερα. Ε, απλά σταματά να έχει άγχο. Απλά προσπάθησε να μην το πολυσκέφτεσαι. Όσο περισσότερο μένω στο κομμάτι του άγχου, τόσο περισσότερο, περισσότερο θα αγχώνεσαι και εσύ και εγώ. Οπότε ε, ξεχνάμε το άγχο. Απλά προσπάθησε να μην υπεραναλύσει τον πλανήτη όλο. Οπότε αυτά ήταν τα 7 tips 7 τρόποι για να μπουστάρει την δεστοστερόνη σου στο Θεό και να είναι σαν να έχει κάνει 7 κύκλου αναβολικών. Θα σκάσει βιντεάκι ε, για τη φυφαλάκρα. Απλά ψάχνω κάποιε πληροφορίε, ψάχνω κάτι πράγματα, τι και πώ, που, που και τι, έτσι για να είναι ένα δυνατό βιντεάκι. Οπότε το, καλ, το, καλιο, το, το καλό φα, φαγητό αργεί να γίνει. Έτσι λένε. Οπότε 3 links έχω από κάτω. Ένα από τα 3 θα σε καλό φτιάξει. Οπότε τσέκαρε την περιγραφή και πάτε ένα από τα 3 links, ωραία. Αυτά που μένα για την ώρα, αν δεν πατήσει τα links, κάνε τουλάχιστον ε, συνδρομή, κούμπο σε αυτό το like, ό,τι σε μια φορά θα τα πούμε, ώστε τότε να προσέχει και να γυμνάζεσαι με ψυχή, έτσι ώστε να μπουστάσει τις θεσρώνηση και να την βελτιστοποιεί. Πά!